Πριν περισσότερο από έφθραυστη, αποδείχθηκε η κεχηρία στην ταραγμένη Ανατολική Ουκρανία. Το Πάσχα βάφτηκε με αίμα όταν ένοπλοι ξεπέλυσαν επίθεση σε φυλάκιο που είχαν στήσει φιλορώσοι αυτονομιστές κοντά στο Σλόβιανσκ. Οι πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών είναι συγκεκριμένες. Η οικονολήπτης του Ρόιτερς που βρέθηκε στο σημείο κάνει λόγο για 2 νεκρούς. Το γαλλικό πρακτορείο ανεβάζει τους νεκρούς στους 4, όμως η Ουκρανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει μόνο τον έναν. Κάποιοι βγήκαν έξω από τα τζιπ και ξεκίνησαν να μας πυροβολούν. Έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Οι δικοί μας άρχισαν να τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Και τότε κάποιος φώναξε κάτω. Στη συνέχεια ένας ελεύθερος σκοπευτής άρχισε να πυροβολεί αυτούς που έτρεχαν προς το χωριό. Ο αυτοανακηρυχθής φιλορώσος δήμαρχος Βιάτσεσλαβ Πονομάρεφ ζήτησε την επέμβαση της Ρωσίας για την προστασία των κατοίκων της περιοχής από τους Ουκρανούς εθνικιστές. Μέχρι σήμερα είχαμε πολύ μικρές συγκρούσεις με ελάχιστες απώλειες. Τώρα όμως κανείς δεν μπορεί να περιμένει από εμάς έλεος, δήλωσε ο Πονομάρεφ. Μετά τους πυροβολισμούς, Μόσχα και Κίεβο εξαπολύουν εκατέρωθεν κατηγορίες σχετικά με το ποια πλευρά ευθύνεται. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για επίθεση Ουκρανών εθνικιστών που έσπασαν την εκεχηρία, ενώ το Ουκρανικό μιλά για προβοκάτσια.